Bonjour. Ça va bien? Très bien. Vous avez pu visiter un petit peu le salon? 3 jours. J'étais un peu de compagnie. On a le contrat, le pouvoir. Bon, ils avaient avec le gouvernement de la société publique. C'est bien d'avoir des relations aussi avec le secteur privé. Ça va? Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très agréable. Στη συνάντηση με τον ομόλογό μου, τον κύριο Βιντριάν, τον Υπουργό Άμυνα της Γαλλίας, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα θέματα της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό ότι η Γαλλία, όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι δίπλα στην Ελλάδα και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε συνέργειες όσον αφορά την εκπαίδευση και την ανταλλαγή αξιωματικών. Αξιωματικού και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Τα κοινά προγράμματα για την ανάπτυξη τεχνολογία των ενόπλων δυνάμεων. Να προχωρήσουμε τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν αρχίσει εδώ και χρόνια και παράλληλα να εμπλέξουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία σε κοινέ παραγωγέ μαζί με την γαλλική αμυντική βιομηχανία. Στα επίπεδα τη κρατική βιομηχανία, η ΕΑΒ θα ξεκινήσει συνομιλίε για την συμπαραγωγή στην Ελλάδα γαλλικών αεροσκαφών. Οι ιδιωτικές εταιρείες θα εμπλακούν, οι ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες θα εμπλακούν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και βεβαίως ένα άλλο σημαντικό είναι ότι προχωρήσαμε για τα υποεξέλιξη αμυντικά προγράμματα σε συνεργασίες για να επιληθούν θέματα που αφορούν προμήθειες στις οποίες υπάρχει τεράστια καθυστέρηση, υπάρχει μεγάλη έλλειψη ζημία του ελληνικού δημοσίου όπως το ελικόπτερα Nature 90, και παράλληλα πολλά από τα συστήματα είναι καθυλωμένα σε ποσοστό πολύ μικρότερο από αυτό που προβλέπουν η διαθεσιμότητα του ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους μήνες, με τα πλαίσια που βάλαμε σε αυτή τη συνεργασία, θα σταματήσουν να υπάρχουν τα φαινόμενα της έλλειψης διαθεσιμότητας, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία και στη θάλασσα αλλά και στον αέρα και παράλληλα θα μπορέσουμε να επανεργοποιήσουμε τις στενές σχέσεις των δύο χωρών.